την ένταξη περισσότερων επιχειρήσεων σε επίπεδο Κρήτης στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, το οποίο στοχεύει στη μείωση του κόστους ακτοπλοϊκής μεταφοράς για προϊόντα και εμπορεύματα από και προς το νησί μας, τόνισε ο Γιάννης Κουράκης κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη, η οποία διεξήχθη σε καλό κλίμα. Υπάρχει πάρα πολύ ακρίβεια για τη μεταφορά στην Κρήτη. Αν κανείς αναλογιστεί ότι έχουμε τιμή μονάδος 1, μόνο για τα μεταφορικά στην Κρήτη, από την Αθήνα στην Κρήτη, θέλει 4. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα, να το διεκδικήσουμε και να το πετύχουμε. Λοιπόν, εκείνο που είπε ο Υπουργός, ότι εντός του πρώτου εξαμήνου θα ανακοινωθούν και άλλες δραστηριότητες και μάλλον και πολίτες, αφού λάβει κανείς υπόψη του την εμπειρία της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου στα άλλα νησιά και τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης. Αν δεν αλλάξει αυτό, να μπουν περισσότερα χρήματα για να μπορέσουν να επιδοτηθούν περισσότεροι επαγγελματίες, νομίζω ότι θα είναι δώρον άδωρον κάθε φορά που θα ανοίγει. Οι ίδιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα μπαίνουν και οι ίδιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα υποφελούνται. Είναι ένα καλό μέτρο και νομίζω ότι ίσως τώρα είναι και η ευκαιρία αυτή και να μεγαλώσει και το ποσό. Να ανοίξουν όμως και οι ΚΑΤ που θα ενταχθούν περισσότεροι, λόγω του ενεργειακού κόστους που υπάρχει σήμερα, αλλά και του κόστους των πρώτων υλών, τα οποία έχουν αυξηθεί υπέρμετρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3.966 αιτήματα κατατέθηκαν από επιχειρήσεις του νησιού και κάνουν ήδη χρήση του μέτρου, ενώ την ίδια ώρα επιχειρήσεις υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή τους στο μεταφορικό ισοδύναμο για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου του 2022. Το θέμα με την Κρήτη είναι ότι δεν υπάγονται όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας, δηλαδή εξαιρούνται πολλοί κωδικοί, είτε στο εμπόριο, είτε στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στα καταλήματα, στους αγρότες. Και αυτό που ζητάνε δίκαια και οι φορείς εδώ του νησιού μας είναι να επεκταθούν σε πλήρη εφαρμογή οι κωδικοί για το μεταφορικό ισοδύναμο και στην Κρήτη. Ένα άλλο θέμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία εφαρμογή είναι το μεταφορικό ισοδύναμο για τους πολίτες. Δηλαδή δεν επιχορηγείται κανένα εισιτήριο μεταφοράς των πολιτών. Συνολικά είναι 5.500 κωδικοί αριθμοί δραστηριότητες που αφορούν την Κρήτη. Αν μπορούσαν να εντάξουν μέσα και κάτω που αφορούν ζωοτροφές, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση στο νησί λόγω του ότι μεταφέρονται πολλά υλικά για τη συνοτροφή, για την τόπια παραγωγή από την υπηρετική Ελλάδα στο νησί. Στα εξάμηνα εφαρμογής του μέτρου στις επιχειρήσεις διατέθηκαν πόροι ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα εξετάζουμε εντός του 2022 τη διεύρυνση του μέτρου για να συμπεριλάβουμε περισσότερους ΚΑΔ, την ενίσχυση των ΚΑΔ του πρωτογενούς τομέα για τη μείωση του κόστους παραγωγής για ακτινοτρόφους και αγρότες και τέλος η ένταξη των επιβατών στην Κρήτη με κοινωνικά κριτήρια. Σύμφωνα με τον Γιάννη Κουράκη, αναμένονται εξελίξεις και στο ζήτημα των χερσαίων λιμενικών ζωνών. Και για τις λιμενικές χερσαίες ζώνες, είπαμε ότι πρέπει να δοθεί λύση και πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά να εκπροσωπείται στις διοικήσεις των λιμανιών. Την ίδια ώρα, ο Στέλιος Πέτσας δεσμεύτηκε και την επιχορήγηση της νευαγωσοσικής κάλυψης των Δήμων. Και πήραμε και δέσμευση και με τον κύριο Πέτσα σήμερα που είχαμε συνάντηση, ότι και το θέμα της ναυαγωσοσυχής κάλυψης θα λυθεί. Θα υπάρξει επιπλέον επιχορήγηση και ζητήσαμε και αλλαγή του ποσοστού μαζί με τη χρηματική υπηρεσία, δηλαδή το 60-40 που είναι να πάει 80-20. Στη διάρκεια συνάντησής τους με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, οι κύριοι Κουράκης και Μαλανδράκης τόνισαν την ανάγκη συνέχισης του προγράμματος Τρίτσης, με τον κύριο Πέτσα να ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα διακοπής του, προαναγγέλλοντας ότι θα υπάρξουν και νέες εντάξεις έργων, οι οποίες αγγίξουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.